πνεύματος νυχίων και θυλαζόντων, κατηρτήσω ένων. Αλληλούια. Γιορτάζουμε Ανάσταση της σήμερα, αφού αναστήθηκε ο Λάζαρος, προμήνυμα Αναστάσεως. Γι' αυτό και φωνάζουμε στον Κύριο, προσδοκώ Ανάσταση νεκρός. Ήρθαμε και θα φύγουμε πνευματικά. Η ψυχή μας θα ανέβει ψηλά στον ουρανό. Αμήν. Κύριε, λέγει η Μάρθα, ή εισόδε, αν ήσουν εδώ, ο Λάζαρος, ο αδελφός ημών, ου καν ετεθνίκη, δε θα πέθαινε. Δεν ήξερε όμως η Μαρία καλά ότι ο Κύριος ήταν ο δημιουργός του κόσμου και ότι το φωνάζει ο προφήτης Δαβίδ, Κύριε, μακρόθεν εγνωκάσμε, μακρόθεν εγνωκάσμε. Δηλαδή, πριν δημιουργήσεις τον κόσμο όλο και δημιουργήσεις και τον χρόνο, γιατί εσύ είσαι άχρονος, γνώριζες, με γνώριζες Κύριε, πριν με κάνεις, δημιουργός του κόσμου είναι. Εντιχειρεί αυτού τα σήματα στο χέρι του, τα σήματα. Και οδηγούν τον Κύριο οι αδελφές στον τάφο, συνοπτικά, μη κουραστείτε κι εσείς. Και ο Κύριος, σαν να μην ήξερε, πού τεθήκατε αυτόν, Πνευματοπάρεο λέει, σαν άνθρωπος ρωτάς, αλλά σαν Θεός γνωρίζεις. Βεβαίως γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια της ψυχής μας, που έχει περάσει μέσα, ότι με σκεφτεί, όχι μόνο ο καθένας χωριστά, αλλά όλες οι καρδιές του κόσμου. Όλες είναι από τον Κύριο γνωστές, κατά λεπτός με λεπτομέρεια. Λέει, Κύριε, πάμε και τον πάρει στο τάφο του και γνωρίζουμε όλοι τα σχετικά του. Μα Κύριε μου, 4 ημέρες έχει λιώσει, όζει, όχι λιώσει, αλλά όζει, τεταρτέως έστω, 4 ημέρες έχει. Σύρατε την πέτρα που είναι μπροστά. Σέρνουν την πέτρα και εκείνος που είχε στην αγκαλιά του τον Λάζαρο, την ψυχή του, την επιστρέφει. Έλα έξω. Μην ανησυχούμε. Αυτό είναι προμήνυμα της κοινής Αναστάσεως. Έρχεται η μέρα και δεν είναι μακριά. Οι επιστήμονες λένε ότι έχει η γη και ο ουρανός 10.000.000 χρόνια ζωή. Τώρα έχουν περάσει τόσα 10.000.000. Πού είναι αυτός ο χρόνος? Φαντάζεστε τι είναι ο Κύριός μας. Τι είναι ο Κύριός μας. Η αιωνιότητα. 10.000.000 χρόνια έχουν περάσει από την επιστήμη. Δεν υπάρχουν αυτά στην πραγματικότητα τώρα, σαν χρόνος, και εμείς σαν χρόνος ζούμε τη στιγμή. Αυτό είναι ο χρόνος. Όμως, ο Κύριος φώναξε στον Λάζαρο, θα φωνάξει και σε εμάς. Κάθε φορά που ακούω,
ρωτάω, πού είσαι τον Κύπριο, από πού είσαι, κάτι φυσικά, σε λέω από τη Λάρνακα. Δεν γνώριζα τι είσαι τη Λάρνακα. Εκτός δεν μαθαίνω ότι ο Αναστάς Λάζαρος πήγε στην Κύπρο, έγινε επίσκοπος μετά την Αναστασή του και εκεί απέθανε και κάφη στη Λάρνακα. Εκεί τον έχουν. Ζει ο Κύριος. Είναι ο βασιλεύς της γης και όλων των αιώνων. Να μας σκεπάζει, να μας ελεεί και αν έρθει ευλογημένη η ώρα όποτε έρθει, εκεί να πάμε. Αμήν. Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αμήν.